Την ώρα που ο αγώνας δρόμου συνεχίζεται ώστε να κτιστεί το τείχος ανοσίας στο νησί, φτάνοντας τον στόχο του 80% της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας από την Πάφο κάλεσε εκ νέου τους πολίτες και κυρίως τους νέους να εμβολιαστούν. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει σε αυτόν τον τόπο. Ναι, μεν έχει δικαίωμα ο καθένας για τον εαυτόν του, αλλά έχουν και οι άλλοι δικαιώματα. Εμπόρουν εν ονόματι των δικαιωμάτων κάποιων να καταπατούνται τα δικαιώματα άλλων. Να πάνε να εμβολιαστούν πρώτα για το καλό των δικών τους και έπειτα για το καλό όλων των άλλων. Είναι ατομική και κοινωνική ευθύνη όλων ο εμβολιασμός, διαμηνύουν οι ειδικοί. Προς τους συμπατριώτες μας, τους συνανθρώπους μας που θα αρρωστήσουν και πιθανά θα έχουν μακροχρόνιες συνέπειες ή και θάνατο. Η μία χώρα μετά την άλλη άρχισαν να εξετάζουν το ενδεχόμενο χορήγησης ενισχυτικής δόσης του εμβολίου. Τον χορό άνοιξε το Ισραήλ, το οποίο ήδη ανακοίνωσε πως θα χορηγεί τρίτη δόση του εμβολίου της Pfizer στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ακολούθησε η Ουγγαρία, η οποία θα δίνει την επιλογή στους πολίτες εάν το επιθυμούν να προχωρήσουν με χορήγηση ενισχυτικής δόσης από τον ερχόμενο μήνα. Είναι κάτι το οποίο συζητείται και στην Κύπρο και σε όλη την Ευρώπη και εννοείται πως απασχολεί και προσπαθεί να αξιολογήσει και τα υπάρχοντα δεδομένα και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Να μην ξεχνάμε όμως ότι πρέπει να δούμε και να ξέρουμε για να βασίσουμε και τη στρατηγική μας και στα πραγματικά δεδομένα για τη διάρκεια της ανοσίας από τον εμβολιασμό. Για να καταλήξει πως αξιολογούνται παράλληλα και τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών ως προς την διάρκεια της ανοσίας.